πάμε και στην αθλητική μας ενότητα. Γιώργος Μιμίκος έχει έρθει και έχει έρθει και με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Πρέπει να σου πω ότι είναι πιο ήσυχη η μέρα στα υπόλοιπα θέματα. Χθες ήταν και αγωνιστική ημέρα και είχαμε γενικά πολλές ειδήσεις. Οπότε σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για μια ομάδα που κάνει μια νέα αρχή φέτος σε όλους τους τομείς και αξίζει να αναφερθούμε, όπως και να δούμε κάποια πράγματα, κάποιες φωτογραφίες ιδιαίτερες. Να κάνουμε γνωστούς λοιπόν τους καλεσμένους μας. Γιώργο Λιπάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων του ΠΟΑ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία. Καλή χρονιά, βεβαίως. Και να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε και τον Γιάννη τον Μανουσάκη που είναι εδώ μαζί μας, τον τερματοφύλακα του ΠΟΑ. Καλησπέρα για μένα. Σιτιακός που έκανε τα μεγάλα βήματα της καριέρας του, τα πρώτα στην Ιεράπετρα και μετά στα Τζαλένιο βρέθηκε από πέρσι, έτσι. Ναι, είμαι από πέρσι εδώ πέρα, από αρχές Αυγούστου, από όλη τη σεζόν. Πριν πάμε όμως στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν μπορώ να μην πω και να σου δώσω και τα εύσημα, Γιώργο Λιπάκη, γιατί το λέω εγώ αυτό, γιατί ξέρω πόσα πολλά έχεις κάνει για αυτή την ομάδα και όχι μόνο τώρα που είσαι στο Δέλτα Σίγμα, σε οργανωτικά κυρίως θέματα. Γίνεται ουσιαστικά, υπάρχει ένας οργασμός φέτος στην ομάδα, έχετε κάνει πάρα πολλά. Το τελευταίο κομμάτι είναι το αγωνιστικό που μένει να δούμε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλα κρίνονται από το γήπεδο στο τέλος σε μια ομάδα, αλλά εννοώ από τα αποτελέσματα. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά και εξακολουθούν να γίνονται. Αυτές τις ημέρες στο Ατζαλένιο γίνονται κάποια έργα πολύ σημαντικά και έχουν να κάνουν με την αλλαγή τάπητα. Μπορούμε να βλέπουμε κάποια στιγμή και σχετικές φωτογραφίες, αλλά ήδη έχετε φτιάξει και στις κερκίδες πάρα πολλά πράγματα, ράμπα για αμαία. Ειδικές θέσεις για τους VIP. Πες μας εσύ καλύτερα. Ναι. Καταρχήν η προσπάθεια είναι συλλογική, δυνατομική. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να κάνει... Είναι μια νέα διοίκηση. Ναι, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι μια νέα διοίκηση. Είπαμε να πατήσουμε στα βήματα της προηγούμενης διοίκησης του κυρίου Καλέμπα και να εξελίξουμε όλες αυτές τις δράσεις της ομάδας. Στόχος μας είναι να, με όλες αυτές τις κινήσεις να επαναφέρουμε τον κόσμο και να του δώσουμε κίνητρα και παροχές να επιστρέψει στο γήπεδο για να βοηθηθεί η ομάδα σε όλους τους τομείς. Και όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται αφορούν τον κόσμο και μόνο τον κόσμο. Όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι της κερκίδας. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των έργων του γηπέδου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί είστε και μια ακαδημία με 400 έχουμε, παιδιά. Ναι, έχουμε μια ακαδημία με 400 παιδιά, την οποία αυτή τη στιγμή. Κατά κάποιο τρόπο την έχουμε εξορίσει, αλλά με την γλυκιά φιλοξενία που μας παρέχει ο κύριος Παπαδόπουλος. Και προσπαθούμε μέσα από αυτή την ανακατασκευή του γηπέδου με χρωτάπητα νέας γενιάς να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές και στην ομάδα μας, αλλά και στις υποδομές. Τώρα, ενώ μιλάμε, Γιώργο Λιπάκη, βλέπουμε τα έργα που γίνονται στο Ατζαλένιο αυτές τις ημέρες. Και... Αυτή τη στιγμή είναι η ράμπα των ΑΜΕΑ, την οποία. Και τώρα βλέπουμε τη ράμπα. Σαν υποδομές, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, τουλάχιστον, το οποίο να μπορεί να φιλοξενεί στις κερκίδες του ΑΜΕΑ. Οπότε... Αυτή τη στιγμή πρόχειρα στο μυαλό δεν μπορώ να πω κι εγώ κάποιο, ναι. Χωρίς να έχω κάνει για το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή και γενικά έχουμε την αίσθηση ότι έχει κάνει ένα άνοιγμα ο ΠΟΑ, για να φύγει και από τα στενά όρια του Ατζαλένιου. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλο το ποδοσφαιρικό φύλαθρο του Ηρακλείου. Ούτως ή άλλως η ομάδα μας ανέκαθεν είχε πολύ φιλικές σχέσεις με όλο το αθλητικό κόσμο της πόλης μας. Δεν είχε δηλαδή κόντρες για την παραθέση με κανένα. Οπότε τώρα δίνοντας νέες παροχές θα ευελπιστούμε ότι θα αυξήσουμε αυτή την επισκεψιμότητα στο γήπεδό μας για να, όπως είπαμε και προηγουμένως, να βοηθηθεί η ομάδα σε όλους τους τομείς. Πριν πάω στο Γιάννη, πότε αναμένεται να είναι έτοιμο το γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι πως το περιμέναμε λίγο πριν. Ναι, δυστυχώς το γήπεδο μας έχει βγάλει λίγο εκτός ρυθμού γενικά και με αποκορύφωμα την πορεία της ομάδας, η οποία είναι νευραλγικό κομμάτι για την εξέλιξη των στόχων της. Ο στόχος ήταν αυτή την Κυριακή που μας πέρασε να βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο μας, αλλά δυστυχώς μέσα από τις υποδείξεις του εργολάβου, του μηχανικού, δεν τα καταφέραμε, γιατί ήταν αναστατικός παράγοντας οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας. Αλλιώς θα ήμασταν ήδη μέσα στο γήπεδο. Οπότε μας. Το επόμενο εντός έδρας από το παιχνίδι με τον Όφη Ιεράπετρας. Το επόμενο μετά τον Όφη Ιεράπετρας, ούτως ή άλλως έχουμε ένα εκτός έδρας και μετά έχουμε το ρεπό μας. Όταν λοιπόν επιστρέψουμε μετά το ρεπό στο πρώτο παιχνίδι εντός, εκτιμούμε
αν μας βοηθήσει και ο καιρός, ότι θα βρισκόμαστε πλέον στο σπίτι μας. Ωραία, ωραία. Να πάω στο Γιάννη, γιατί... Να πάω στο Γιάννη, βέβαια. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής ούτως ή άλλως. Έτσι. Οι παίχτες πρέπει να είναι πρωταγωνιστές. Και την Κυριακή υπάρχει μεγάλο ντέρμπι με την πρώην ομάδα σου στο Μαρτινέγκο. Παίζεται με τον πρωτοπόρο Φιεράπετρας. Γιάννη Μανουσάκη, είναι μεγάλο παιχνίδι και από τη μια όπου ακέγεται για βαθμούς τη μάχη της παραμονής, από την άλλη η πρώην ομάδα σου είναι πρώτη και φιλόδοξη για να ανέβει κατηγορία. Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στην Ιεράπετρα που είναι πρώτη. Είναι σπουδαία η προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά. Από την άλλη αυτή τη στιγμή είμαι στον ΠΟΑ. Την Κυριακή έχουμε ένα παιχνίδι. Χρειαζόμαστε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο. Θα είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αχτύπητη ομάδα ο Φιεράπτος, ο ΠΟΑ ούτως ή άλλως έχει μια δυναμική, Γιάννη, και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θεωρώ ότι αγωνιστικά η ομάδα του ΠΟΑ είναι φτιαγμένη για να παίζει με ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλύτερες από αυτόν, να αμήνεται ουσιαστικά και να βγαίνει σαν αντιπιθέσεις ώστε να παίρνει από αυτά τα παιχνίδια κάτι ό,τι καλύτερο μπορεί. Γιώργο, λυπάκι, και είναι και ένα παιχνίδι που την Κυριακή στο Μαρτινέγκο περιμένουμε πολύ κόσμο. Και χθες είχε κόσμο, ο ΠΟΑ, στο παιχνίδι με την Παλαιόχωρα. Τώρα είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν και εκδρομή από την Ιεράπετρα. Και φαντάζομαι ότι σας περιμένει δουλειά εσάς στη διοίκηση. Πρέπει να τα προετοιμάσετε όλα με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, και εμείς αυτής της εκτίμησης είμαστε ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο. Ούτως ή άλλως είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ανεξάρτητα με τη βαθμολογική θέση της κάθε ομάδας, ο ΠΟΑ είναι μια θεωρητική ομάδα στην κατηγορία αυτή. Ασφαλώς. Έτσι. Εκτιμώ ότι ο κόσμος, η εκδρομή της Ιεράπετρας θα είναι αρκετή. Μας τίμησαν με την παρουσία τους τη Δευτέρα και προσπάθησαν ο κόσμος να ενισχύσει την ομάδα μας και την προσπάθειά μας. Πρέπει να πούμε ότι τους ξαναπεριμένουμε ακόμα με πιο δυναμικό παρόν, για να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν νεόθηση. Εξάλλου, φέτος ο κόσμος μας το ζητάμε συνέχεια να είναι κοντά και προσπαθούμε να τον φέρουμε ακόμα πιο κοντά. Και την Κυριακή θέλουμε να έρθει, να μας βοηθήσει, ούτως ώστε η ομάδα μας να καταφέρει να πάρει το τρίποντο, το οποίο για εμάς και για τον Όφη βέβαια είναι σημαντικό, αλλά για εμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιστεύω ότι θα μπούμε μέσα στο γήπεδο και θα το αποδείξουμε από το πρώτο λεπτό. Θα είναι μεγάλο αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν μπορώ να μην σχολιάσω και το γεγονός ότι χθες, γιατί δείξαμε και το ρεπορτάζ τέτοια ώρα χθες, είχατε μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία στο παιχνίδι με την Παλαιόχωρα. Υπήρξε και ανακοίνωση της ομάδας. Οπότε δεν μας έχει συνηθίσει να γίνεται κακός, σκληρός, να το βάλω έτσι εισαγωγικά, αλλά σίγουρα υπήρξε οργή χθες για τη διαιτησία. Είχαμε πει εξ αρχής ότι οτιδήποτε συναντήσουμε όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας θα το παραβλέψουμε. Όμως κάποια πράγματα όταν αρχίζουν να επαναλαμβάνονται και το τελευταίο διάστημα να γίνονται πιο έντονα, εκτιμήσαμε ότι κάποιοι ίσως το θεωρούν αδυναμία μας. Δεν είναι αδυναμία το ότι δεν μιλάμε. Προσπαθούμε μέσα στα αθλητικά πλαίσια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να τιμήσουμε το εφαγωνίζεσαι και να πετύχουμε το στόχο μας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, δεν θέλω να σταθώ. Η ανακοίνωσή μας είναι ξεκάθαρη και απευθύνεται προς όλους τους, σε όλες τις πλευρές. Σταματάω εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να σταθούμε στο κομμάτι της διαιτησίας. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι ότι το ότι δεν μιλάμε δεν είναι αδυναμία. Αυτό. Και άλλωστε φαίνεται ότι δεν είναι μια αδύναμη διοίκηση αυτή που εκπροσωπείς, Γιώργο, σήμερα εδώ, γιατί και μεταγραφές γίνονται και σημαντικές και έπεται και συνέχεια. Ο προπονητής χθες προανήγγειλε άλλη μια μεταγραφή τουλάχιστον. Ναι. Η Επιτροπή Μεταγραφών ούτως ή άλλως είναι σε μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή μελετάει περιπτώσεις για να ενισχυθεί η ομάδα στους τομείς που χρειάζεται κατόπιν υποδείξεων του προπονητή μας. Σίγουρα η διοίκηση είναι μια ισχυρή διοίκηση. Έχει δομηθεί έτσι ώστε ο καθένας στον τομέα του να προσπαθεί να αποδίδει το καλύτερο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διοίκηση θα μπορέσει να παρουσιάσει και τη νέα σεζόν ένα έργο στην ίδια κατηγορία. Πάμε για ηχηρό όνομα.
Ηχηρό όνομα δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί το τομέα μου, όπως είπε ο Ανήγγυλος, είναι στις δημόσιες σχέσεις. Οπότε... Καλά, εντάξει, λίγο τρίπλα μου πείτε αυτό τώρα. Όχι, δεν είναι. Είναι ότι υπάρχει μια επιτροπή μεταγραφών. Κινείται, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει και μια διακριτικότητα, ναι. Γιατί πολλές ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Οπότε καλά κάνουν και κρατάνε κρυφά τα χαρτιά τους, ώστε να προφυλαχθούμε. Αν και ήταν αμυντικός όταν έπαιζε, κάνει λίγο τρίπλες ο Γιώργος. Είναι κυρίες αυτές διπλωματικές. Είναι, ναι, είναι. Αλλά πραγματικά έχει γίνει μεγάλη δουλειά, Νικολέτα. Απλά να κλείσουμε, επειδή τον ρίξαμε λίγο στον χρόνο με τον Γιάννη. Ναι, βέβαια. Να μας πει δύο πράγματα και για την ομάδα την οποία τώρα ζει από κοντά δύο χρόνια, εκείνο που ΟΑ, και για τα όνειρά του, διότι φέτος έχεις κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είσαι χαμηλών τόνων, αλλά το λέω εγώ. Είσαι από τους θερματοφύλακες που έχουν διακριθεί ιδιαίτερα στην κατηγορία μέχρι τώρα και δικαιούσε να βάζεις ψηλά τον πύχη, Γιάννη Μανουσάκη. Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στόχος αρχικά είναι να σωθεί η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την κατηγορία των ΠΟΑ. Είτε έχουμε στόχο να πάμε παραπάνω, είτε να μείνουμε εδώ. Ο στόχος μου είναι μέρα με τη μέρα να δουλεύω συστηματικά και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε, αλλά αυτά σε δεύτερη μοίρα, αφού αρχικά πρέπει η ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή και λίγο γρήγορα, να είμαστε λίγο πιο άνετοι, να μπορεί ο ΠΟΑ να μπει στο δρόμο που έχει βάλει, να αγωνίζονται λίγο παιδιά τα οποία είναι πιο μικρά και έρχονται από τις ακαδημίες, να παίρνουν χρόνο, να μπορεί αυτό το οικοδόμημα να προχωρήσει σιγά σιγά. Γνωρίζω ότι ο ΠΟΑ έχει μεγάλη παράδοση να βγάζει παίχτες που αργότερα και από τις ακαδημίες του φτάσανε μέχρι την πρώτη εθνική. Είναι πολλά τα ονόματα, έτσι. Το γνωρίζει, φανταζόμαι αυτό. Και τη δυναμική της ομάδας. Έναν από αυτούς τον έχω προλάβει κιόλας, είναι ο Γιάννης Μπουτσάκης, τον οποίο πέρυσι στην προετοιμασία τον έζησα. Έχει αυτή την παράδοση ο ΠΟΑ. Έρχονται παιδιά από πίσω, είναι κοντά στην ομάδα, προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν και πρέπει κι εμείς να τις βοηθήσουμε, γιατί πρέπει η βοήθεια να είναι αμοιβαία για να προχωρήσουμε. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Και φέτος, όπως είπες, η χρονιά του ανήκει. Είναι από τους σημαντικούς παράγοντες. Είναι γεγονός από αυτά που βλέπουμε. Ναι, που βρισκόμαστε και μπορούμε να ελπίζουμε ακόμα για τη σωτηρία. Και εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι, ευχάριστα σε κάποιο διάστημα θα τον χάσουμε. Καλό είναι αυτό. Ξέρεις, ο Ράικο Γιάνγελιν, κάποια στιγμή Γιώργο Λιπάκη, θυμάμαι να λέει ότι δεν θέλουμε παίχτες που να αγαπάνε τον ΠΟΑ για να μείνουν, θέλουμε να τον αγαπάνε, αλλά να θέλουν να φύγουν για το παραπάνω. Ναι, ναι. Και είχε δίκιο, νομίζω. Είχε δίκιο, γιατί το παραπάνω του Γιάννη θα βοηθηθεί και η ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο προσωπική τους εξέλιξη. Βοηθιέται και η ομάδα από πολλές απόψεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να κλείσουμε ότι περιμένουμε την Κυριακή τον κόσμο μας να δώσει ηχηρό παρόν στην προσπάθεια αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Πρέπει. Και καλή συνέχεια στον ΠΟΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.